να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στο δίκαιο αγώνα σας. Ο αγώνας των παιδιών της εργατικής τάξης είναι αγώνας των ίδιων των εργαζομένων, γιατί γνωρίζουμε μέσα στις οικογένειές μας ότι τα προβλήματα είναι κοινά, όπως τους χώρους δουλειάς που έχουν μετατραπεί σε υγειονομικές βόμβες, γιατί η κυβέρνηση και οι εργοδότες δεν παίρνουν μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Έτσι η κυβέρνηση αφήνει χωρίς μέτρα προστασίας και υγείας τα πανεπιστήμια και τα σχολεία, αφήνουν τα παιδιά μας, τους μαθητές και τους φοιτητές εκτεθειμένους στην πανδημία και στον κορονοϊό. Τα μέτρα καταστολής που φέρνει η κυβέρνηση στα πανεπιστήμια είναι κρίκος στην αντιλαϊκή αλυσίδα των μέτρων καταστολής που φέρνει η κυβέρνηση πρώτα και κύρια για να αντιμετωπίσει τους εργατικούς και λαϊκούς αγώνες, για να καταργήσει τα απεργιακά μας δικαιώματα, το δικαίωμά μας στη συνάθρηση, στη κινητοποίηση, στις ελεύθερες συνδικαλιστικές εκλογές. Γιατί η κυβέρνηση και επιχειρηματικοί όμιλοι έχουν ένα κοινό στόχο, να στύψουν την εργατική τάξη και τα παιδιά της όσο το δυνατόν περισσότερο, να γιγαντώσουν την εκμετάλλευση για να βγατένουν τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Και γι' αυτό η κυβέρνηση μαζί με τον νόμο για την αστυνομία στα πανεπιστήμια φέρνει νόμο που ταυτόχρονα πετάει έξω από τα πανεπιστήμια τη μεγάλη πλειοψηφία των παιδιών, των εργαζομένων και του λαού μας. Θα κάνουμε τα πάντα για να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική της κυβέρνησης. Θα είμαστε δίπλα σας σε κάθε αγώνα. Συνεχίζουμε οργανωμένοι στους συλλόγους και στα σωματεία μας. Δίνουμε τον αγώνα μέχρι να νικήσουμε. Χιλιάδες μαθητές όλη την Ελλάδα στενάζουν πάνω από ένα κινητό και προσπαθούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους εδώ και 3 μήνες. Είναι αυτά τα παιδιά που από την αρχή της χρονιάς μαζί με τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, μέσα από μαζικές κινητοποιήσεις, καταλήψεις, πολύμορφες δραστηριότητες, λέγαμε πάρτε μέτρα γιατί θα κλείσετε τα σχολεία με αυτά που κάνετε. Μέχρι 2 Νοέμβρη οι ειδικοί έλεγαν ότι δεν διαδέχονται στα σχολεία ο ιός, δεν είναι εστίες υπερμετάδοσης. Και σε 5 μέρες τα σχολεία έκλεισαν. Και τώρα, αντί να πάρουν μέτρα ώστε να ανοίξουν τα σχολεία με ασφάλεια, περνάνε νομοσχέδια και σε αυτά τα παιδιά που ζουν σε συνθήκες εκκλεισμού, προσπαθούν να διαβάσουν κάτω από άθλιες συνθήκες, περνάνε νομοσχέδιο που πετά 20.000 μαθητές έξω από την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια. Τους καλεί με διπλά μηχανογραφικά να παίξουν τζόκερ το καλοκαίρι για το ποια σχολή θα μπουνε. Η πολιτική τους δεν είναι τυχαία. Είναι συνέχεια. Από την άνοιξη μέχρι τώρα πέρασαν το πολυνομοσχέδιο για το Λύκειο, πέρασαν το νομοσχέδιο για την επαγγελματική εκπαίδευση που πετά χιλιάδες μαθητές από τα 14 έξω από το σχολείο και στην ανήλικη εργασία. Και τώρα δυσκολεύουνε για τα παιδιά των εργατικών λαϊκών οικογενειών την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και τώρα μαθαίνουμε ότι όσα από αυτά τα παιδιά καταφέρουν τελικά να μπουν στα πανεπιστήμια, κάθε φορά που θα αγωνίζονται για να έχουν βιβλίο, καθηγητή, εργαστήρια, κάθε φορά που θα αγωνίζονται για τις συνθήκες που ζει η οικογένειά τους, απέναντί τους θα έχουν τον αστυνόμο μέσα στις σχολές. Δεν πάει άλλο. Θα μας δουν μπροστά τους, δεν θα τους περάσει. Καλούμε τους χιλιάδες εκπαιδευτικούς όλη την Ελλάδα να σταθούν δίπλα στα παιδιά, να τους εξηγήσουν τι πραγματικά συμβαίνει, να βοηθήσουν ώστε να εκδηλώσουν αυτή την οργή με οργανωμένο κινηματικό τρόπο. Δεν φτάνει το συχτήρισμα, ούτε η μαζική κατάφληψη. Στον δρόμο θα λύσουμε τα προβλήματά μας και εδώ είναι το μεγάλο χρέος των εκπαιδευτικών σε σχέση με τους μαθητές τους. Εκαταστολή, δεν γίνεται παιδεία, οι φοιτητές ζητούν μόρφωση υγεία. Όπως είμαστε στους δρόμους από πέρσι, γιατί διεκδικούμε το αυτονόητο. Τα παιδιά μας να μορφώνονται ισότιμα σε ασφαλές και υγιές περιβάλλον.
Εμείς οι γονείς είμαστε εδώ γιατί δεν θέλουμε άλλη μία χαμένη χρονιά και απαιτούμε να μην πάρθει καμία αλλαγή, ειδικά φέτος, για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σε αυτό το δρόμο, στο δρόμο του αγώνα, που όλους αυτούς τους μήνες έχουμε βαδίσει, μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς, φοιτητές, συνεχίζουμε ακόμα πιο μαζικά, καταδικάζοντας την αντιεκπαιδευτική πολιτική και αυτής της κυβέρνησης που παίρνει σκυτάλι από τις αλλαγές όλων των προηγούμενων. Συνεχίζουμε ακόμα πιο μαζικά. Ασφαλεία για τους φοιτητές, είναι μετραγίας και ανοίχτες σχολές. Συνάδελφοι, σήμερα εδώ από το Σύνταγμα δώσαμε μία μαζική μαχητική απάντηση. Διαδηλώσαμε, φωνάξαμε, δείξαμε στην κυβέρνηση ότι στην πράξη μπορούμε και τελικά θα εμποδίσουμε τους σχεδιασμούς τους. Δείξαμε ότι θα συνεχίσουμε, ότι δεν το βάζουμε κάτω. Τις επόμενες μέρες ενημερώνουμε μαζικά τους συναδέλφους μας, μέσα από συσκέψεις φοιτητικών συλλόγων, μέσα από τις μαζικές διαδικασίες, πλατιά σε όλα τα έτη, διαδίδουμε το μήνυμά μας, μαζικοποιούμε τον αγώνα μας, συνεχίζουμε. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η σημερινή μας κινητοποίηση, στέλνοντας το μήνυμα έξω από τη Βουλή ότι δεν θα τους περάσει. 30 εκατομμύρια να ανοίξουν οι σχολές, όχι αστυνομία και διαγραφές.